Γιώργος Κέντας στην συνέχεια. Καλή σας μέρα, κύριε Κέντα. Καλημέρα, κύριε Μαύρη. Υπενθυμίσαμε από την αρχή ότι είχατε γράψει μαζί με τους άλλους τέσσερις συναδέλφους σας τα πρώτα κείμενα κριτικής για το σχέδιο ΑΝΑΝ, στο πρώτο βιβλίο που εκδόθηκε μετά που ήρθε το σχέδιο ΑΝΑΝ το 2002, και την σημαδεμένη τράπουλα των μυστικών διαπραγματεύσεων Ταλάτ Χριστόφια με τον κύριο Ντάουνερ. Θέλουμε να ακούσουμε την κρίση σας σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του προτινόμενου ως κοινού ανακοινοθέντος ή κοινής δηλώσεως Αναστασιάδη Έρωγλου. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να παρά να συμφωνήσω με την ανάλυση την οποία έχουν κάνει στην εκπομπή σας σήμερα όλοι όσοι έχουν μιλήσει, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη ανάλυση μέχρι στιγμής στην δημόσια σφαίρα η οποία να υποστηρίζει κάτι αντίθετο. Αυτό το οποίο υπάρχει, για το οποίο εξέφραζε και ο κύριος Σίμης το κλαίος προηγουμένως, είναι μια θέση ότι αυτό δεν είναι η λύση του Κυπριακού, αλλά είναι αυτή μια αρχή μιας διαδικασίας. Αυτό όμως είναι κάπως παράδοξο, διότι αυτό που ονομάζεται κοινό ανακοινοθέντων. Συγγνώμη ένα λεπτό, όταν πήγαν στο Λονδίνο τον Φεβρουάριο του 1959 για να συζητήσουν ο Μακάριος, ο Κιουτσού και οι υπόλοιποι, δεν ήταν ετοιμασμένη η λύση από την Ζυρίχη μεταξύ Καραμαλή Μεντερές? Βεβαίως. Λοιπόν, τη στιγμή αυτή, κύριε Μαύρε, το ζήτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει είναι ότι αυτό το λεγόμενο κοινό ανακοινωθέν θα αποτελέσει στην ουσία μια συμφωνία υψηλού επίπεδου, η οποία θα υπερέχει των προηγουμένων, και άρα αυτή θα καθορίζει όχι μόνο το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εξάγονται οι διαπραγματεύσεις των Κυπριακών, αλλά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αντιλαμβάνεται η κατάσταση των πραγμάτων σε περίπτωση αδιεξόδου ή σε περίπτωση μιας κακής συμφωνίας η οποία θα απορριφθεί. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει ακόμα αντιμετωπιστεί από την κυβέρνηση Αναστασιάδη και όλους όσοι υποστηρίζουν αυτόν τον ανακοινωθέν. Εάν δεχτούν οι Τούρκοι τώρα και ξεκινήσουν οι συνομιλίες και σε, ξέρω εγώ, κανένα δύο μήνες, τρεις, τέσσερις, ένα χρόνο, δεν προκύψει λύση, διακοπούν, υπάρξει αδιέξοδο, υπάρξει διαφωνία, τι θα μείνει στους μεν και τι θα μείνει στους δε? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτή τη φορά τα πράγματα δεν είναι τα ίδια όπως παλιά, και η Τουρκία έχει ένα σχέδιο βήτα το οποίο έχει διακηρύξει και έχει αναλύσει από το 2010 με πολύ σαφή και απόλυτον τρόπο, και το γνωρίζουν όλοι ότι αυτό το σχέδιο είναι η προώθηση μιας ενσωμάτωσης του ψευδοκράτους στη διεθνή κοινότητα. Και ο δεύτερος διακηρυγμένος στόχος της Τουρκίας, ο οποίος είναι και πάλι υπό εφαρμογή, είναι η αναστολή και η ανέρεση των σχεδίων της Κυπριακής Δημοκρατίας για αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου, το οποίο της ανήκει. Δηλαδή η Τουρκία, μέσω αυτής της διαδικασίας, η οποία θα αρχίσει την άλλη εβδομάδα, θα επιδιώξει να γίνει ενδιαφερόμενο μέρος, και πολύ σύντομα κάποιοι εδώ στη Λευκοσία, και να το θυμηθείτε αυτόν, θα θεωρήσουν και πολύ φυσιολογικό η Τουρκία να είναι ενδιαφερόμενο μέρος, και αυτό βεβαίως είναι πρωτάκουστο. Μα ένα λεπτό, γιατί το λέτε θα είναι πρωτάκουστο, αφού ήδη εκπεφρασμένη, δεδηλωμένη προσδοκία του κυρίου Αβέροφ Νεοφύτου, Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, είναι η υποθαλάσσια σύνδεση Τουρκίας Κύπρου για να πουλάμε πιο φτηνό αέριο στην Τουρκία, και δεδηλωμένη, διακηρυγμένη θέση του Γενικού Γραμματέως του ΑΚΕΛ, του κυρίου Άντρου Κυπριανού, είναι να υπάρξει λύση για να εμπλακεί και η Τουρκία στην αξιοποίηση του φυσικού αερίου. Γιατί νομίζετε ότι αυτό είναι περίεργο? Δεν λέω ότι είναι περίεργο. Αυτό θα είναι πρωτάκουστο και απολύτως απαράδεκτο. Λοιπόν, όμως, κύριε Μαύρη, επί της ουσίας του κοινού της συμφωνίας, η οποία θα υπογραφεί από ό,τι φαίνεται, θα ανακοινωθεί από ό,τι φαίνεται την ερχόμενη εβδομάδα επίσημα πια, φαίνεται ότι κλείνει το περίγραμμα λύσης του Κυπριακού όσον αφορά το ζήτημα της διακυβέρνησης. Δηλαδή ο τομέας του Κυπριακού στον οποίο η ελληνοκυπριακή κοινότητα δίνει, χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε αντάλλαγμα. Αντιθέτως επαναφέρονται διάσπαρτες αναφορές που υπήρχαν στο σχέδιο ΑΝΑΝ. Στην ουσία επαναφέρεται το περίγραμμα λύσης του σχεδίου ΑΝΑΝ με ενισχυμένες διαχωριστικές διχοτομικές γραμμές όσον αφορά το πλαίσιο λειτουργίας ενός
τέτοιου μορφώματος, το οποίο δεν θα είναι στην ουσία έναν κυρίαρχο κράτος, αλλά θα είναι ένας συνεταιρισμός που θα, η κυριαρχία του οποίου θα εκφυγάζει από τα δύο συνιστώντα κράτη, και αυτή είναι μια συνταγή η οποία είναι αποτυχία όσον αφορά τη διακυβέρνηση. Mm-hmm. Και βέβαιως νομίζω είναι ουτοπία να περιμένει κάποιος ότι θα προχωρήσει η Τουρκία σε αλλαγή οποιαδήποτε θέση της στα άλλα ζητήματα. Και ρωτώ εγώ, τι θα κάνει ο κύριος Αναστασιάδης όταν έρθουμε σε αυτήν την περίπτωση? Ο κύριος Αναστασιάδης έχει δύο επιλογές, τις οποίες γνωρίζει από τώρα. Είτε θα αποδεχθεί μια κακή λύση, η οποία θα έχει πολύ λίγες πιθανότητες να γίνει αποδεχτή σε δημοψήφισμα, είτε θα οδηγηθούμε σε αδιέξοδο. Επομένως, η απόφαση του αυτή, η οποία είναι ένα ακόμα δείγμα το πώς αντιδρά ο κ. Αναστασιάδης όταν λειτουργεί κάτω από πίεση, εμπεριέχει ένα μεγάλο ρίσκο, το κόστος του οποίου θα επομισθεί όχι ο ίδιος αποκλειστικά, αλλά κυρίως το κράτος μας, δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία και ο Κυπριακός Ελληνισμός. Γιατί νομίζετε ότι δεν θα απορριφθεί από τον σε δημοψήφισμα, δεν θα διαμεσολαβήσει κανένα άλλο σοκ κατά κούρεμα ή άλλες παρόμοιες πιστόλια στον κρόταφο, χειροβομβίδες χωρίς περόνι, κύριε... Διότι, κύριε Μαύρε, όπως και το 2004, όπως και σε άλλες στιγμές της ιστορίας του Κυπριακού Ελληνισμού, επικρατεί πάντοτε το ένστικτο της επιβίωσης. Και αυτόν δεν χρειάζεται ούτε υψηλών ούτε χαμηλών επίπεδων μόρφωσης. Χρειάζεται μια απλή κοινή λογική και μια πίστη στις αξίες και στις παρακαταθήκες που αυτός ο τόπος διαφυλάσσει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.